και όταν έφτασα σε αυτό το σημείο περίπου, ξεκίνησαν να πετιούνται το ένα μετά το άλλο. Δηλαδή από εδώ μέχρι εδώ εγώ πρόλαβα να σταματήσω. Γιατί... Ο νεαρός οδηγός Άρης Παπαγεωργίου περιγράφει πως κατάφερε την ίστατη ώρα να κινητοποιήσει το αυτοκίνητό του και να μην παρασύρει κάποιον από τους τρεις ανήλικους οι οποίοι θέλησαν να διασχίσουν κάθετα το οδόστρωμα εν είδη κάποιας ακατανόητης δοκιμασίας. Τελευταία στιγμή βλέπω κάτι πιτσιρίκια δεξιά να κάνουν νοήματα και όταν τα πλησιάζω στα 2 μέτρα 1,5 ξεκίνησαν να πετιούνται το ένα μετά το άλλο μπροστά στο όχημα που κινούνταν. Πώς καταφέρατε να αποφύγετε τα χειρότερα? Τύχη, αντανακλαστικά δεν ξέρω, κοκάλωσα το όχημα. Το τελευταίο παιδί στο τόσο πιστεύω δεν το χτύπησα, δηλαδή μπορούσε να γίνει και μοιραίο συμβάν. Στο διπλανό κάθισμα ο συνοδηγός αντελήφθηκε αυτό στην ίστατη ώρα της προθέσης των ανηλίκων. Όλοι γίνανε τόσο γρήγορα που δεν πρόλευα καν να του το πω. Πετάχτηκαν τα παιδιά στη μέση του δρόμου. Πάλι καλά είχε αντανακλαστικά. Αλλά νομίζω ότι συνέβαλε αρκετά ότι ο κύριος Καλλίας τις προηγούμενες ημέρες είχε ενημερώσει την τοπική κοινωνία. Οπότε είμαστε υποψιασμένοι για αυτή τη μόδα που έχει λάβει αυτές τις εκτάσεις τελευταία στο Βόλο. Και νομίζω και αυτό συνέβαλε στο να αποτραπεί κάποιο ατύχημα. Αυτό που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση και με χαροποιεί αφάνταστα είναι ότι τα παιδιά είπαν ότι ήταν προειδιασμένα για το γεγονός. Προφανώς για το δικό μου συμβάν, με αυτά που έχουν ακούσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Έτσι, παιδιά, να ενημερωνόμαστε. Οτιδήποτε παρουσιάζεται στον δρόμο, δεν το περνάμε στον ντούκο, πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθεί το γεγονός, να πάρει διάσταση. Το νέο συμβάν με πρωταγωνιστές ανήλικους που προσπαθούν να δοκιμάσουν τα αντανακλαστικά των οδηγών επιχειρώντας να διασχίσουν δρόμους του Βόλου μόλις τα αυτοκίνητα πλησιάσουν σε κοντινή απόσταση έλαβε χώρα το βράδυ του Σαββάτου στη διασταύρωση των οδών Βασάνη και Αριστοτέλους. Ο νεαρός οδηγός του αυτοκινήτου ευρισκόμενος σε κατάσταση σοκ κατήγγειλε αμέσως το συμβάν στην αστυνομία που συνέλαβε τόσο τους τρεις ανήλικους 13, 14 και 17 ετών όσο και τους γονείς τους που θα δικαστούν σε τακτική δικάσιμο. Οι ανήλικοι αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή. Έχουμε το νου μας ότι κάτι παρόμοιο μπορεί να συμβεί για να προσπαθήσουμε να μην γίνει κάποιο ατύχημα όσο μπορούν και οι οδηγοί, αυτό θέλουμε να περάσουμε και εμείς, να προσέχουν ειδικά αυτές τις ημέρες που έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις. Στην πόλη του Βόλου το φαινόμενο λαμβάνει πλέον ανησυχητικές διαστάσεις. Στις τάξεις των οδηγών υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Πριν από λίγες ημέρες, ο εκπαιδευτής οδηγών Βασίλης Καλλίας έζησε την ίδια τρομακτική εμπειρία, κινούμενος με το δίκυκλό του σε κοντινή απόσταση από το σημείο που έγινε το συμβάν του περασμένου Σαββάτου. Αυτό που συμβαίνει είναι ανήθικο. Έχει ξεφύγει από το θέμα. Δεν είναι εκπαιδευτικό το θέμα. Ίσως αργότερα μπορούμε να βάλουμε και αυτό σαν εργαλείο όλη η διαδικασία για να υπάρχει μια πρόληψη. Αυτή τη στιγμή αυτό που μου συνέβη εμένα και στα παιδιά είναι ανήθικο. Άρα λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο από την ίδια την οικογένεια. Μεμονωμένα, ποια παιδιά είναι αυτά, ποιοι είναι οι υπεύθυνοι αυτών των παιδιών, εν πάση περιπτώσει και οι δαιμόνες τους, για ποιο λόγο έγιναν αυτά τα πράγματα.